Επισκεφτήκαμε σήμερα το Κέντρο Υγείας της Νέας Μάκρης προκειμένου να ενημερωθούμε για το τραγικό αυτό περιστατικό που μία νεαρή έγκυος γυναίκα έχασε τη ζωή της. Διαπιστώνεται για μία ακόμη φορά οι τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν σε ό,τι έχει να κάνει με το ΕΚΑΒ, με τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις που έχει σαν αποτέλεσμα να χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι. Σύμφωνα με τις επίσημες καταγγελίες των ίδιων των εργαζομένων. Ενώ η Αττική συνολικά θα έπρεπε να είχε 110 οχήματα διαθέσιμα για να καλύπτει τις ανάγκες, αυτή τη στιγμή τα διαθέσιμα οχήματα είναι λιγότερο από 50. Και αντίστοιχα μεγάλες ελλείψεις υπάρχουν και στο προσωπικό του ΕΚΑΒ. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με τις πρωτοβάθμιες, με τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που υπάρχουν στην Ανατολική Αττική, που έχουν χρόνια προβλήματα με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και φυσικά με το πάγιο αίτημα να υπάρχει επιτέλους στην Ανατολική Αττική δημόσιο νοσοκομείο που δεν υπάρχει και είναι αίτημα των κατοίκων εδώ και πάρα πολλά χρόνια, προκειμένου τέτοια περιστατικά να μπορούν να αντιμετωπίζονται όσο είναι δυνατόν με τη μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα.